καύσωνας παντού. Καύσωνας και στην οικονομία. Και πάμε να καλησπέρισουμε τον πρόεδρο του Μιλητηριακού Συμβουλίου Πελοποννήσου και πρόεδρο του Μιλητηρίου Μεσσηνίας, τον κύριο Βαγγέλη Ξηγόρο. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Κανελόπουλε, καλησπέρα στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Σε μια δύσκολη μέρα, όπως και να το κάνουμε για τους εργαζόμενους, γενικά και για τις επιχειρήσεις, αυτές οι συνθήκες επηρεάζουν και την οικονομία, έτσι. Προφανώς και δυστυχώς, όπως βλέπετε, τα τελευταία χρόνια τίνει να γίνει συνήθεια. Πλέον δεν νομίζω ότι περισσότεροι από εμάς μας πιάνει μια έκπληξη από τέτοιους βαθμούς και τέτοια περίοδο. Το κακό είναι ότι θα έχουμε, από ό,τι φαίνεται, πάλι καύσωνες για αρκετές μέρες. Ξέρετε, εκτός από την οικονομία την τουριστική, υπάρχει η πρωτογενή που και φοβόμαστε όλοι για τα προϊόντα και το τι θα γίνει. Γι' αυτό φωνάζουμε εδώ και πάρα πολλά χρόνια ότι η κλιματική κρίση είναι εδώ, δημιουργεί θέματα και πρέπει να γίνουν οι υποδομές που χρειάζεται σε όλα τα επίπεδα, έτσι ώστε να καταφέρουμε να διατηρήσουμε την οικονομία μας ζωντανή. Και ένας από τους βασικούς λόγους που μπορεί να διατηρηθεί ζωντανή είναι τα ύδατα και τα νερά. Και ένα βασικό θέμα που πάντα και εμείς, σαν επιμελητηριακή κοινότητα, αλλά θεωρώ όλοι, το βάζουμε σαν πρώτο πλέον θέμα, γιατί εδώ και πάνω από 10 χρόνια βλέπουμε το τι γίνεται στη χώρα μας από αυτά τα φαινόμενα τα οποία πλέον τείνουν να γίνουν καθημερινότητα. Αυτό που θέλω να θέσω όμως είναι ο καύσωνας ο πραγματικός στην οικονομία και στην πραγματική οικονομία, αλλά και τις ίδιες επιχειρήσεις. Και αυτό έρχεται ως μήνυμα μέσα και από την τελευταία εκλογική αναμέτρηση. Κάτι δεν πήγαινε καλά και κάτι δεν πάει καλά ακόμα, γιατί το θέμα της ακρίβειας δεν έχει αντιμετωπιστεί, κύριε Ξηγόρη, και νομίζω ότι το αντιμετωπίζουν όλες οι επιχειρήσεις, τα νοικοκυριά, και συνεχίζει να αποτελεί έναν πονοκέφαλο. Δεν ξέρω αν είναι επιβεβλημένη η αλλαγή πολιτικής, πάντως είναι δεδομένο ότι κάτι πρέπει να γίνει. Πολύ πρόσφατα είχαμε ξαναβρεθεί στο κανάλι σας και είχαμε πει για κάποιους δείχτες συγκεκριμένους, οι οποίοι απεδείκνυαν κάποια πράγματα. Συνεχίζουμε να λέμε ότι η ακρίβεια η οποία χτυπάει από άκρου σ' άκρου τα ελληνικά νοικοκυριά αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πρέπει να βρεθούν τρόποι ανάσχεσης. Είχαμε πει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί ξέρουμε ότι δεν φτάνουν και πρέπει, επειδή περισσότερο έχουμε αναγνωρίσει που υπάρχει αυτό το θέμα της ακρίβειας, η κυβέρνηση να κινηθεί άμεσα, έτσι ώστε συνεργατικά και όχι τιμωρητικά, κυρίως με τις συστημικές αλυσίδες τις πολυεθνικές, να καταφέρουμε να κατεβάσουμε πιο χαμηλά τις τιμές. Αντιλαμβανόμαστε όλοι τη δυσκολία του θέματος, αλλά απ' την άλλη, από τη στιγμή που πλέον δεν υπάρχουν και τα επιδόματα τα οποία υπήρξαν τις προηγούμενες χρονιές, αλλά και πολλά άλλα. Και το βασικότερο, ότι πλέον υπάρχει μια κόμπωση στην κοινωνία, δεν είναι κάτι το οποίο είναι η πρώτη χρονιά που συμβαίνει. Πάμε στην τρίτη και τέταρτη χρονιά. Μετά την πανδημία, είχαμε την ενεργειακή κρίση και την ακρίβεια και την πληθωριστική στάση όλη αυτή τη χρονιά. Αντιλαμβάνεστε ότι η μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, όπως και οι μικρές κοινωνίες, περνάνε πάρα πολύ δύσκολα. Καλή ώρα τώρα εδώ εμείς στην περιοχή μας, ενώ έχουμε μια αυξημένη, και είναι θετικό αυτό, επισκεψιμότητα σχέση με πέρυσι, ακριβώς τον ίδιο μήνα. Βλέπουμε ταυτόχρονα ότι οι καταναλώσεις με περισσότερο κόσμο είναι στα περσινά, μην πω και χειρότερα επίπεδα. Οι καταναλώσεις οι οποίες γίνονται κυρίως στα καταστήματα εστίασης αλλά και σε πολλούς άλλους χώρους. Όλα αυτά βλέπουμε ότι έχουν επηρεάσει από άκρου σ' άκρου τη μικρή επιχειρηματικότητα, αυτή όμως η οποία κατά βάση υπάρχει στην περιφέρεια, αυτή η οποία κατά βάση στηρίζει τις τοπικές κοινωνίες. Και πρέπει άμεσα, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά την έκκληση, να συνεργαστεί τα αρμόδια υπουργεία με όλους αυτούς τους κλάδους, καλή ώρα και τα επιμελητήρια, που αυτός είναι ο ρόλος τους, να είναι σύμβουλοι της πολιτείας, έτσι ώστε να καταφέρουμε κάποια πράγματα να μειώσουμε. Κάποιους συντελεστές ή κάποιους δείχτες, δεν ξέρω, πρέπει να είναι ΦΠΑ ή κάτι άλλο αυτό, άμεσα, έτσι ώστε να πάρει ξανά μπρος με καλύτερο ρυθμό η ελληνική οικονομία και οι δείχτες ανάπτυξης. Κρατάω την ακρίβεια, γιατί η πραγματικότητα είναι ότι μέσα από αυτή την εκλογική αναμέτρηση βγαίνουν και μία σειρά από μηνύματα σε πάρα πολλά επίπεδα. Θέλω να μου σχολιάσετε το πολιτικό. Πάντως βγαίνει ένα μήνυμα για όλα τα κόμματα και για το Νέα Δημοκρατία και για το ΣΥΡΙΖΑ και για το ΠΑΣΟΚ και για τα υπόλοιπα κόμματα. Ένα ξεκάθαρο μήνυμα της κοινωνίας που απέχει, γιατί φαίνεται ότι η πολιτική δεν δίνει τις λύσεις που θα έπρεπε να δώσει. Και να το πω έτσι πολύ απλά. Λίγες μέρες πριν τις εκλογές, βλέπουμε ανοίγει θέμα ακόμα και με τις παραλίες. Ζητήματα λοιπόν που αντιμετωπίζουν στην ίδια την καθημερινότητα οι επιχειρήσεις και που καλούνται να τα αντιμετωπίσουν μέσα σε 5-10 μέρες τώρα ξαφνικά. Την Τρίτη πριν τις ευρωεκλογές είχαμε τη χαρά και την τιμή να επισκεφθεί ως επικεφαλής κλιμακίου ο Υπουργός Επικρατείας κ. Βορύδης στο Επιμελητήριο Μεσσηνίας. Και επειδή είναι πρόσφατο όλο αυτό, ετέθησαν πάρα πολλά ζητήματα καθημερινότητας και επιμένω στην καθημερινότητα, γιατί αυτή πολλές φορές επηρεάζει και την πολιτική στη χώρα. Τι εννοώ με αυτό? Προφανώς υπάρχει μια κοινωνία η οποία αυτή τη στιγμή είναι κουρασμένη και είναι σε κόπωση. Υπάρχει μια επιχειρηματική κοινότητα που είναι ακριβώς το ίδιο. Απανοτά. Από πέρυσι, αν θυμάστε, μετά το φορολογικό σχέδιο που μπορούμε να το σχολιάσουμε και αργότερα. Το νομοσχέδιο που ήρθε για τον Αγιαλό και έγινε 22 Απριλίου, ουσιαστικά έχει αρχίσει η σεζόν, και τι έχουμε και εδώ και στην περιοχή μας. Καταστήματα τα οποία ουσιαστικά ξαναγκρεμίστηκαν κάποια μαγαζιά για να λειτουργήσουν, άρα με ένα κόστος το οποίο δεν υπήρχε, και κάποια άλλα τα οποία θα μείνουν τελικά κλειστά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία, όπως εμείς μόνοι μας ζητάμε, πρέπει να γίνονται οι διαβουλεύσεις εκεί που πρέπει, την ώρα που πρέπει και στον χρόνο που πρέπει, έτσι ώστε να μπορέσουμε πιο άμεσα και πιο ήπια να περάσουν στις κοινωνικές ομάδες που πρέπει, όπως καλή ώρα είναι οι επιχειρήσεις. Αυτά τα θέματα δυστυχώς νιώθουμε
ότι δεν υπάρχει η δική μας γνώμη ή δεν ακούγεται αφενός, αφετέρου ότι δεν συζητούνται στο βαθμό που θα πρέπει να συζητηθούν. Αναφέρεται το θέμα των παραλίων, υπάρχει το φορολογικό νομοσχέδιο που σήμερα κατέθηκε μάλιστα. Ναι, και προσφυγή. Προσφυγή στους Συμβούλιους της Επικρατείας από όλους σχεδόν τους επιστημονικά επαγγέλματα, αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, πολλούς φορείς, για ΣΕΒΕ και πολλούς άλλους. Είναι απλό το θέμα το φορολογικό. Προφανώς δεν είναι απλό. Γιατί φάνηκε ότι ο κύριος Χατζηδάκης απέχει πολύ από την ίδια την πραγματικότητα την οποία είχατε επισημάνει. Επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, καταρχήν όταν αρχίζουμε μια συζήτηση για ένα νέο φορολογικό και το πού πρέπει να πάει η χώρα, γιατί καλώς ή κακώς φορολογία είναι ένα από τα βασικά θέματα στο πώς θα κινηθεί μια οικονομία. Και ένα από τα βασικά που ακούσαμε ήταν ότι οι περισσότεροι, όλοι σχεδόν φοροδιαφεύγεται. Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι δεν είναι στη σωστή βάση συζήτηση. Και δεν είναι στη σωστή βάση συζήτηση γιατί έχουμε μια οικονομία η οποία μετά από μια δεκαετή κρίσιμα μνημόνια, πανδημία, ακρίβεια ενέργεια, πληθωρισμό, αύξηση επιτοκίων, παρόλα αυτά, κουρασμένη μεν, συνεχίζει να είναι εδώ. Να αντιστέκεται υπό τη μία έννοια, αλλά απ' την άλλη να προσπαθεί να επιβιώσει και για τα οικογενειακά εισοδήματα, αλλά ταυτόχρονα να πληρώσει και φόρους. Φόρους με τους οποίους, επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά, αυτή η επιχειρηματική κοινότητα, η οποία δεν είναι τεράστια, παριθμεί 880.000 επιχειρήσεις, μικρές, πολύ μικρές και πολύ λιγότερες μεσαίες και μεγάλες. Καλός ή κακός, κακός για εμάς, είναι αυτή η οποία δίνει τα εισοδήματα στο κράτος για να πληρωθούν όλα όσα χρειάζεται στη δημόσια σφαίρα, από το δημόσιο χρέος, από τους δημόσιους υπαλλήλους κτλ. Άρα δεν γίνεται μόνιμα να απουσιάζει από ένα τραπέζι συζήτησης και δεν γίνεται μόνιμα να φορολογείται καλή ώρα. Οριζόντια δεν θεωρεί κανένας, και συνεχίζω να το λέω αυτό γιατί ακούγονται πολλά, κανένας στην μελητηριακή κοινότητα ή στην επιχειρηματική κοινότητα, και θεωρώ μικρή και μεγάλη, ότι πρέπει να φοροδιαφεύγει. Το αντίθετο, θέλουμε φορολογική δικαιοσύνη, οι φόροι να κατανέμονται όπως πρέπει και εκεί που πρέπει, έτσι ώστε να υπάρχει αργότερα και μια φοροελάφρυνση σε, ειδικά σε επιχειρήσεις. Αλλά το οριζόντιο, πολλές φορές. Και να τον ακουνά στο δάχτυλο στους επαγγελματίες. Ακριβώς. Αντιλαμβανόμαστε ότι δημιουργεί αντίθετα αποτελέσματα. Επαναλαμβάνω ότι πολλές φορές κι εμείς λέμε τα πράγματα λίγο πιο σκληρά από ό,τι πρέπει, επειδή είμαστε από την περιφέρεια και πολλές φορές η φωνή της περιφέρειας δυστυχώς δεν φτάνει στο κέντρο της Αθήνας. Και πρέπει να κατανοήσουμε ότι αν θέλουμε, γιατί επαναλαμβάνω άλλη μια φορά, το είχα ξαναπεί, όταν ο Πρωθυπουργός και η κυβέρνηση σημερινή επανεξελέγει το 2023 το καλοκαίρι, δεν έχει κλείσει καν χρόνο, θεωρήσαμε όλοι και υπόθηκε από τα χείλη του Πρωθυπουργού το νούμερο ένα θέμα στη χώρα, το δημογραφικό. Για να λυθεί το δημογραφικό, είπαμε και να υπάρχει ανάπτυξη στην περιφέρεια. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη στην περιφέρεια της χώρας και ο κόσμος να μείνει εκεί και να μπορέσει καταρχήν να τα βγάζει πέρα, για να λυθούν πολλά άλλα θέματα. Εμείς δεν βλέπουμε αυτή τη στιγμή την αυτό να γίνεται, αυτή την ταχύτητα, αφενός. Αφετέρου, βλέπουμε ειδικά στις περιφέρειες που έχουμε πει ότι ένα καφενείο σε ένα χωριό, ένα κομμωτήριο σε ένα χωριό, ένας κομμωτής, ένας κουρέας, πολλά επαγγέλματα που υπάρχουν σε πάρα πολλές μικρές περιοχές, μικρά χωριά της χώρας μας. Πρέπει να ζήσουν. Αντιθέτως, θα φορολογούμε σε επίπεδο το οποίο ουσιαστικά είναι σαν να φορολογούμε έναν αντίστοιχο συνάδελφό του στην Αθήνα ή μέσα στην πόλη της Καλαμάτας, για να το φέρω και εδώ. Άρα, ουσιαστικά προσπαθούμε να τον κλείσουμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο και η κυβέρνηση πρέπει να βρει έναν τρόπο όπως πρέπει να υπάρχει φορολογική δικαιοσύνη και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της να βρουν αυτούς που πρέπει για να υπάρχει αυτή. Την ίδια στιγμή στην κοινωνία, εγώ βλέπω και σε λίγο θα δούμε και το ρεπορτάζ, η Ελλάδα είναι η τέταρτη φτωχότερη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό δεν αλλάζει. Παρά τις όποιες αυξήσεις, να το πω έτσι, γίνονται του κατώτατου μισθού που κατά κύριο λόγο επηρεάζουν τις επιχειρήσεις, έτσι, μην το ξεχνάμε, δεν μοιάζει να αλλάζει αυτή η εικόνα, αυτή η συνθήκη. Δεν μοιάζει να αλλάζει. Ξεκάθαρα έχουμε πει άλλη μια φορά ότι και η αύξηση του κατώτατου μισθού, εμείς τουλάχιστον αναμένουμε από το 2025 να υπάρξει μια ελάφρυνση στις ασφαλιστικές εισφορές που έπεσε πάλι στο βάρος των μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Και αυτό προφανώς χρειαζόταν να γίνει. Γιατί η ακρίβεια δυστυχώς, και εδώ είναι γιατί βγαίνουν αυτά τα νούμερα, έτρεξε και τρέχει με πολύ μεγαλύτερους ρυθμούς από ό,τι τρέχουν οι αυξήσεις των μισθών, του τέστην. Αντιλαμβανόμαστε ότι, μην πούμε, γιατί μπορούμε να αναφέρουμε χιλιάδες παραδείγματα, ένα μέσο νοικοκυριό, ένα ζευγάρι, δεν τα βγάζει πέρα αυτή τη στιγμή. Αυτή είναι πραγματικότητα και το αντιλαμβανόμαστε κι εμείς, οι οποίοι είμαστε και στην οικονομία της ψυχαγωγίας, της εξόδου, της εστίασης, ότι ο κόσμος δεν αντέχει πλέον να καταναλώσει αυτά τα λίγα που κατανάλωνε. Τι σημαίνει αυτό? Υπάρχει εσωστρέφεια, κλείνεται και πολλά άλλα. Αυτό για να αλλάξει πρέπει να επιταχυνθούν αφενός οι επενδύσεις, που εκεί η κυβέρνηση προσπαθεί να κάνει αυτά που πρέπει να κάνει. Απ' την άλλη, πρέπει να υπάρξει μια στήριξη τώρα της κοινωνίας στις συγκεκριμένες συνθήκες, οι οποίες είναι πάρα πολύ δύσκολες. Εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε πει ότι οι υποδομές οι οποίες χρειάζονται, ειδικά στην περιφέρεια, πρέπει να τρέξουν
Ξέρουμε και εδώ στην περιοχή μας, για να αναφέρω τι γίνεται με το αεροδρόμιο, με το δρόμο Καλαμάτα Πύλος Μεθόνη. Ευελπιστούμε να μπει κάποια στιγμή και στη Ράγια στο πύργος Τσακώνα Καλό Νερό. Είναι υποδομές οι οποίες είναι αναγκαίες. Δεν φωνάζουμε για να φωνάζουμε. Είναι αναγκαίες για να μπορέσουν οι οικονομίες τοπικές να αναπτυχθούν και να μείνει ο κόσμος στις περιοχές του. Mm-hmm. Αν δεν γίνουν όλα αυτά, δεν θα έχουμε πάλι μια στιφυλία όπως την έχουμε. Η τελευταία απογραφή τι έδειξε, ότι ακόμα και εδώ στη Μεσσηνία η Καλαμάτα μαζεύει κόσμο, αλλά φεύγει κόσμος από τις περιοχές του. Άρα πρέπει να αντιστρέψουμε όλο αυτό το κλίμα. Να κλείσουμε κάτι που έχει ενδιαφέρον, γιατί την ίδια ώρα τρέχουν κάποια προγράμματα στο πλαίσιο του προγράμματος δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης και υπάρχει μια κινητικότητα, να το πω έτσι, και πόρων και προθέσεων. Αρχικά να αναφέρουμε ότι στις προσκλήσεις που έγιναν από την περιφέρεια υπήρχε καλή συμμετοχή. Αυτό ήταν θετικό. Υπήρξε πάρα πολύ καλή συμμετοχή, ειδικά γιατί αυτό το πρώτο πρόγραμμα που έκλεισε ήταν για τις πολύ μικρές επιχειρήσεις, ήταν μέχρι 100.000 για ψηφιακή αναβάθμιση και κάποια άλλα. Αλλά όλα αυτά τα προγράμματα, ειδικά θα αναφερθώ μόνο για τη Μιχαλία, που έγιναν εδώ, είναι 50 φάκελοι που καταθέθηκαν και μάλλον περισσότεροι είναι να εγκριθούν, σημαίνουν 50 νέες θέσεις εργασίας στην περιοχή της Μιχαλίας. Περιμένουμε και τα μεγαλύτερα προγράμματα, τα επενδυτικά σχέδια να προχωρήσουν. Ταυτόχρονα, σε αυτό ακριβώς το μείγμα, ερχόμαστε εμείς τα δύο επιμελητήρια. Με χίλιους ωφελούμενους ανέργους των περιοχών της Αρκαδίας και της Ιχαλίας συγκεκριμένα. 500 ωφελούμενοι θα είναι στην Ιχαλία. Και ευχαριστώ πάρα πολύ και τη Δημοτική Αρχή που έχει συμβάλει σε όλο αυτό το πλαίσιο να ενημερωθεί ο κόσμος, έτσι ώστε να αλλάξουμε τις δεξιότητες και να τους εκπαιδεύσουμε σε θέματα τα οποία θεωρούμε εμείς την επόμενη μέρα θα μπορέσουν να απορροφηθούν σε θέσεις εργασίας καινούργιες. Όχι μόνο να τους εκπαιδεύσουμε ηλεκτρονικά και ψηφιακά. Υπάρχει εκπαίδευση στον τουρισμό, υπάρχει σε επιστημιστικό κλάδο και αγροδιατροφή. Θεωρώ ότι θα τα ξαναπούμε αυτά όταν θα βγουν στον αέρα. Θα έχει και αυτό επιτυχία. Προσπαθούμε κι εμείς όποιους πόρους υπάρχουν διαθέσιμους, ειδικά στην περιφέρεια και της Μεσσηνίας αλλά και της Πελοποννήσου, να καταφέρουμε να τους αξιοποιήσουμε προς όφελος των πολιτών.